Συνέντευξη τύπου από τον Τούρκο Πρόεδρο. Συνδεόμαστε κατευθείαν με Κωνσταντινούπολη και Νέα Υόρκη. Οι καλοί συνάδελφοι Μαρία Ζαχαράκη και Δημήτρης Φιλιππίδης παρακολουθούν τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Λοιπόν, Μαρία, να ξεκινήσουμε από σένα και να δούμε πώς τουλάχιστον στο εσωτερικό της Τουρκίας ερμηνεύονται όλα αυτά. Ο Ταγίπ Ερντογάν κατάφερε να πάρει αυτά που επιδίωκε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Πέτρα, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η κρίσιμη συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν. Κράτησε 1 ώρα και 15 λεπτά. Τώρα αναμένουμε να δούμε το τι θα διαρρεύσει μετά από αυτή τη συνομιλία, μετά από αυτή τη συνάντηση, γιατί δηλώσεις σήμερα τουλάχιστον δεν θα γίνουν. Mm-hmm. Αύριο ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στις 3 το μεσημέρι θα δώσει συνέντευξη τύπου, όπου εκεί θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα, τουλάχιστον από την πλευρά της Τουρκίας. Mm-hmm. Το βασικό ερώτημα, όπως είπες και εσύ, είναι αν και τι F-16 θα πάρει σήμερα η Τουρκία από τον Biden. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη αυτό, δεν έχει διαρρεύσει κάτι. Πριν όμως από τη συνάντηση με τον Biden, να πούμε ότι ο Ερντογάν έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι οι προηγούμενες συναντήσεις μας ήταν απλά προθέρμανση και ότι τώρα ξεκινάμε μια νέα διαδικασία. Και θεωρώ τη συνάντηση αυτή είπε ως πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν προσπάθησε να δώσει σήμα ότι η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία της Τουρκίας αλλάζει προς το φιλοδυτικό. Ποιο είναι λοιπόν το αποτύπωμα της θετικής στάσης του Ερντογάν χθες για τη Σουηδία? Η θεαματική αυτή έκβαση του δράματος που κράτησε πάνω από ένα χρόνο μέχρι να δώσει χθες το οριστικό «ΟΚ» ο Ερντογάν ερμηνεύεται ως επιστροφή του Ασότου στην αγκαλιά της δυτικής οικογένειας, όπου Ασότος είναι ο Τούρκος πρόεδρος ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Αποτελεί δηλαδή επιστροφή στη διπλωματική ορθοδοξία μετά από 5 τουλάχιστον χρόνια διπλωματικής φαγούρας με τη Δύση. Ο Ερντογάν λοιπόν έδωσε αυτό το θύμα επιστροφή στη Δύση, καθώς μόνο αυτή μπορεί να ξεκλειδώσει τις διεθνείς αγορές. Και αυτή η επιστροφή του Ασότου αναμένεται να του δώσει και αυτό που έδωσε χθες βράδυ ως αποκαλυπτική πληροφορία, τα 80 kits για αναβάθμιση παλαιού τύπου F-16, αλλά και 40 αναβαθμισμένα F-16. Κάπως έτσι θα εξαργυρώσει τη γιορτή της επιστροφής. Κάπως έτσι. Εδώ στην Τουρκία, Πέτρα, αυτό που θεωρούν είναι ότι αυτό που θα καταφέρει ο Ερντογάν απόψε, μετά και τη συνάντηση με τον Biden, είναι να πάρει μόνο τα kit αναβάθμισης για τα 80, αλλά όχι να αγοράσει καινούρια F-16 Viper, όπως είναι η νέα έκδοση των F-16. Ναι. Δεν πέτυχε όλα τα ανταλλάγματα που ζήτησε. Σίγουρα όμως κάτι πήρε. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι κέρδισε 100% αυτά που ζήτησε. Και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μόνο που πήρε, λένε και στην Τουρκία, είναι μόνο υποσχέσεις ουσιαστικά ότι θα έρθει η βίζα, ότι θα ξεκινήσουν και πάλι οι ταξιδιωτικές διαπραγματεύσεις. Για αναθέρμανση ευρωτουρκικών σχέσεων, αυτό τουλάχιστον έλαβε ρητορικά, βεβαίως. Είναι και οι αντιδράσεις του Βερολίνου, που δεν ξέρουμε αν τελικά θα μπορέσουν αυτά τα αιτήματα της θελωνιακής αναβάθμισης της Τουρκίας, αλλά και το ζήτημα της άρσης της βίζας για τους Τούρκους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι δύο σημεία τα οποία θα καταφέρει να κερδίσει. Ούτε αυτό το γνωρίζουμε. Θα γυρίσει σίγουρα πίσω με υποσχέσεις. Ναι. Και αναμένουμε να μάθουμε και τι υπόσχεση πήρε και από τον Biden. Βέβαια, την υπόσχεση να πούμε, Πέτρα, ότι η Αμερική φανταζόμαστε ότι δεν την έδωσε απόψε. Για να πει χθες το ναι, μάλλον την υπόσχεση αυτή για τα F-16 την πήρε στο τηλεφώνημα που έγινε την Κυριακή το βράδυ μεταξύ του Biden και του Ερντογάν. Αλλά θα φανούν όλα κοντός ψαλμός αλληλούια, θα λέγαμε, τις επόμενες ώρες ή ακόμη και τις επόμενες ημέρες. Ναι, έτσι τα μακρά κοντά γίναν και έχει σημασία, Δημήτρη Φιλιππίδη, μετά και τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Μενέντες, να δούμε πού οδηγούνται τα πράγματα στο Κογκρέσο, γιατί χωρίς την τελική απόφαση του Κογκρέσο
δεν λαμβάνει κανένα ωφέλιμα ο Ταγίπ Ερντογάν σε σχέση με τα F-16. Ακριβώς. Πέτρα, Μαρία, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πρέπει να πούμε ότι ό,τι και αν υποσχέθηκε, αυτό τονίζουν στο Κογκρέσο ο Τζο Μπάιντεν, και όπως και αν κατάφερε να κερδίσει το ναι της Τουρκίας για την είσοδο της Σουηδίας, τίποτα δεν έχει κριθεί αν δεν συζητηθεί στο Κογκρέσο. Ο κύριος Μενέντες είναι, νομίζω, αμετακίνητος στην άποψή του ότι δεν μπορεί να δοθούν τα F-16 παρά τα τελευταία θετικά βήματα, εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και κανόνες όσον αφορά κυρίως την στάση της Τουρκίας απέναντι σε έναν σύμμαχο όπως είναι η Ελλάδα. Ο κύριος Μενέντες θα πιέσει με κάθε τρόπο, όπως τόνισε, σκοπός του είναι η διαφύλαξη των συμφερόντων συμμάχων όπως η Ελλάδα. Μία πληροφορία που έχω, η μόνη διαρροή που έχουμε από τη συνάντηση Biden-Erdogan είναι το σχόλιο που έκανε ο κύριος Biden ότι ευχαριστεί τον Τούρκο πρόεδρο για την γενναία του συμπεριφορά προχωρώντας την άρση του βέτο για την Σουηδία και λέγοντας ότι έχει δείξει ηγεσία και στηρίζει την ενδυνάμωση του ΝΑΤΟ. Από εκεί πέρα είμαστε σε αναμονή των δηλώσεων. Ο κύριος Τζέικ Σάλιβαν, ο υπουργός, υπεύθυνος ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ότι ναι, τα F-16 είναι με στην συζήτηση που γίνεται, όμως οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί σε συνδυασμό με το Κογκρέσο. Οπότε αυτό που τονίζουν εδώ είναι ότι ναι, μεν υπάρχει η στάση της Τουρκίας η οποία αλλάζει, από την άλλη όμως θα πρέπει να περιμένουμε ούτως ώστε να δούμε τι θα μπορέσει να κερδίσει ο Μενέντες με τους όρους που θα βάλει και κάτι για το οποίο ο ίδιος τονίζει είναι αδιαπραγμάτευτο. Και επίσης να δούμε την περαιτέρω ενδυνάμωση της Ελλάδος, καθώς τις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση για την πώληση των F-35 στην Ελλάδα, όπως επίσης και για την πώληση C-130 αλλά και αρμάτων μάχης, ενώ υπάρχουν διάφορες συζητήσεις για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ελλάδος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα να δούμε γιατί αποδυναμώνει την πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας.